έχουμε όλοι στα νομοσχέδια που θα έρχονται νύχτα, με διαδικασίες κατεπήγοντος, με διαδικασίες οι οποίες βλέπετε οι επιτροπές από την Ολομέλεια δεν θα απέχουν σχεδόν καθόλου. Χθες συνεδρίαζε η Επιτροπή, σήμερα μιλάμε στην Ολομέλεια για να κλείσει ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που αφορά προαπαιτούμενα, άρα εκταμείευση της δόσης. Αλλά μέσα στη βιασύνη και στην ατσαλοσύνη έχουμε δύο πολύ μεγάλα θέματα και δεν μπορούμε να τα περάσουμε αψήφιστα. Το ένα αφορά τους πληστηριασμούς κατοικιών και δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας πολίτης που να μην τον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ επέλεξε να αφήσει απροστάτευτη την πρώτη κατοικία και ουσιαστικά το 50% τουλάχιστον των δανειοληπτών. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που θα δουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί με συνοπτικές διαδικασίες και όλος αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να πει κανείς ούτε ότι είναι στη λογική του δεν πληρώνω ή ότι είναι κακοπληρωτές από άποψη. Επομένως αυτή η επιλογή της κυβέρνησης μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά δεν μπορεί να είναι ούτε υπεύθυνη πολιτική στάση και πόσο μάλλον μιας κυβέρνησης η οποία θεωρεί και το λέει με κάθε ευκαιρία ότι ο στόχος της είναι να βοηθήσει τους πιο αδύναμους και προσπαθεί να αυτοαναγορευτεί ως η μόνη προστάτης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Εμείς λοιπόν μέσα από δυσκολίες μεγάλες και θα το θυμάστε προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα με τον νόμο που είχαμε φέρει που μετά έγινε γνωστός ως νόμος Κατσέλη που θα σας θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ψήφισε. Και παρά τις δυσκολίες είχαμε καταφέρει να κρατήσουμε τα σπίτια των Ελλήνων έξω από τη δίνη των πληστηριασμών. Από Δευτέρα ετοιμαστείτε να δείτε σπίτια να βγαίνουν στο σφυρί. Και όλα αυτά γίνονται από την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έλεγε στη Βουλή ότι η απελευθέρωση των πληστηριασμών για την πρώτη κατοικία θα είναι ο δούριος ύπος για να αλλάξει χέρια η ελληνική οικονομία. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι αυτό που έχει να κάνει με το κρασί, κυρία Κεφαλή. Το κρασί. Έχετε δίκιο και μας αφορά άμεσα, γιατί μην ξεχνάτε ότι μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες του νομού μας, έχουμε την ευλογία και την τύχη να έχουμε εξαιρετικά εινοπία και ανθρώπους που ασχολούνται με την καλλιέργεια και την παραγωγή. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει με το κρασί πρέπει να σας πω ότι είναι πρωτάκουστο. Δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή εινοπαραγωγός χώρα που να έχει επιβάλει ειδικό φόρο στο κρασί. Και αυτό δεν δείχνει μόνο πόσο στο πόδι νομοθετούμε, γιατί αυτό το βλέπετε και με άλλες δραστηριότητες αυτής της κυβέρνησης. Το γράψε, σβήσε, ψήφισε, ξεψήφισε. Αυτό όμως που γίνεται με το κρασί ουσιαστικά στοχοποιεί την ελληνική εινοπία και δημιουργεί ένα εχθρικό επιχειρηματικό περιβάλλον, διότι λέει στον άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε και συνήθως είναι νέοι αγρότες ή οι αμπελουργοί ή ο εξάτη άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με τη γη, με την παραγωγή, τους λέει ότι εδώ κακώς κάνατε αυτή την επιλογή και κακώς συνεχίζετε να παράγετε και να κάνετε μια προσπάθεια για εξωστρέφεια και για δημιουργικότητα σε μια οικονομία η οποία πραγματικά είναι πάνω σε πύληνα πόδια. Επομένως, η δυναμική παρουσία που μέχρι τώρα έχει το κρασί στην παγκόσμια αγορά είναι σαν να τη διαγράφουμε. Και δεν έχει καμία λογική, γιατί θα σας πω και το εξής. Έχει νόημα καμιά φορά να μιλάμε και με νούμερα. Αυτό το μέτρο θα είναι και οικονομικά και κοινωνικά καταστροφικό, γιατί υπάρχουν γύρω στα 200.000 άτομα που είναι αμπελουργοί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, 700 και πλέον οργανωμένα εινοπία και γύρω στους 20.000 εργαζόμενους άμεσα στο χώρο της εινοπίας. Αυτά είναι νούμερα που σε μια κρίσιμη περίοδο για την πραγματική οικονομία είναι νούμερα τα οποία δεν μπορείς να τα περνάς αψήφιστα. Και φυσικά υπάρχουν και εκατοντάδες επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την παραγωγή και την εμπορία του ίνου. Βλέπε φυτώρια, βλέπε επιχειρήσεις εξοπλισμού, εταιρείες πρόθεσης, διανομής, εστίασης, κάβες. Όλα αυτά λοιπόν, βάζοντας φορολόγηση στο κρασί, όχι μόνο στο μπουκάλι, αλλά και στο χύμα κρασί, άρα το κρασί που καταναλώνει, αν θέλετε, ο απλός πολίτης, ο πολίτης που έχει, δεν είναι ελίτ ας πούμε, αλλά είναι αυτός που πίνει τη ρετσινούλα του στην ταβέρνα,
εκεί σκοτώνεις μια παραγωγική δραστηριότητα που μέχρι τώρα προσπαθούσε καρκινοβατώντας, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά, πάρα πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή λόγω έλλειψης κατανάλωσης σε αυτόν τον κλάδο. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τα μετράμε πριν αρχίζουμε να βρίσκουμε ισοδύναμα και από πού θα τα πάρουμε. Και μία χτυπάμε μία χτυπάμε την παιδεία, μία βρίσκουμε το βόλιο κρέας για να βρούμε ισοδύναμα. Δεν γίνεται να νομοθετούμε έτσι. Κυρία Κεφαλίδου, το ΠΑΣΟΚ σήμερα σε ανακοίνωσή του αναφέρει χαρακτηριστικά: η κυβέρνηση τρέχει πανικόβλητη απέναντι στα διέξοδά της και πυροβολεί με φόρους ό,τι κινείται σε αυτόν τον τόπο. Αυτό είναι. Φόρο καταιγίδα, χωρίς να υπάρχει σκεπτικό και χωρίς να δίνουμε και εναλλακτική. Αυτό που ζούμε πραγματικά είναι το μεγαλείο της προχειρότητας, της ατσαλοσύνης και του να νομοθετούμε χωρίς προοπτική. Αν είναι η Βουλή να αποφασίζει και η διάρκεια των νόμων που ψηφίζουμε να είναι της μιας εβδομάδας, ας μας το πούνε. Κυρία Κεφαλίδου, και κάτι τελευταίο. Θα ήθελα το σχόλιο σας για τη σημερινή παραίτηση του Γαβρίλη Σακελαρίδη. Θα σας έλεγα ότι η παραίτηση του κυρίου Σακελαρίδη δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά την κυβερνητική συνοχή. Ο κύριος Σακελαρίδης ανήκει στην ομάδα των 53. Από την αρχή και σε πάρα πολλά θέματα έχουν ήδη δείξει ένα προβληματισμό, μια δυσκολία να ακολουθήσουν την νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφαρμόζει πια η κυβέρνηση της δεύτερης φοράς αριστερά, και νομίζω ότι ανοίγει σιγά σιγά ο ασκός του αιώλου. Δεν ξέρω τι πολιτικές εξελίξεις θα έχουμε, δεν ξέρω αν στα δύσκολα που ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα και αφορούν ασφαλιστικό και προαπαιτούμενα που θα έχουν πάλι φοροεισπρακτικό χαρακτήρα, πόσο θα αντέξει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σας λέω όμως ότι αντίστοιχα προβλήματα αρχίζει και παρουσιάζει και η κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ, και είμαστε μπροστά σίγουρα σε πολιτικές εξελίξεις.